Καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Σύφης Βαλιράκης, ένας μαχητής μέσα από το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα στον αγώνα κατά της Χούντας, συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπανδρέου στην πορεία του στο ΠΑΣΟΚ, έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζατε και εσείς προσωπικά. Τι είναι αυτό που θυμάστε, τι είναι αυτό το οποίο κρατάτε? Μεγάλη η Οδύνη και για τον χαμό του, αλλά και βεβαίως και ο τρόπος που χάθηκε και τόσο ξαφνικά. Με τον Σύφη συναντηθήκαμε σε πολύ σημαντικές, θα έλεγα και ιστορικές στιγμές, σαν αγώνα δημοκρατίας, άνθρωπος βαθιά δημοκρατικός, θα έλεγα χαμηλών τόνων, αλλά με πολύ βαθιά πίστη, συνέπεια, θάρρος, κουράγιο, συστηματικότητα στην σκέψη του. Εγώ τον είχα μάθει από την εποχή της ΕΔΗΝ, που πάλευε τότε στην νεολαία της Ενώσεως Κέντρου, αλλά ειδικότερα τον γνώρισα στην Σουηδία, στο ΠΑΚ, το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, που ήταν τότε ο αγώνας για δημοκρατία ενάντια στη Χούντα. Είχε φυλακιστεί και κατάφερε να αποδράσει μια πρώτη φορά, αλλά και δεύτερη φορά από τις φυλακές της Κέρκυρας, και είχε κολυμπήσει. Ηρωνικό. Είχε κολυμπήσει μέχρι την Αλβανία για να σωθεί. Βέβαια, στην Αλβανία τον θεώρησαν πράκτορα της Ελλάδας. Φυλακίστηκε στην Αλβανία. Και θυμάμαι τον αγώνα που έκανε ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γνωρίζοντας ότι η Αλβανία είχε ειδικές σχέσεις με την Κίνα, με τον Μάο Τσετού, κατάφερε μέσω πολλών διάβλων και γνωστών ανά τον κόσμο να μεταφέρει το μήνυμα προς τον Μάο Τσετούγκ, προς την ηγεσία της Κίνας, και αυτοί να ζητήσουν από την Αλβανία να τον απελευθερώσουν. Και όντως έγινε μετά από πολύ καιρό, βέβαια, που έκατσε στις αλβανικές φυλακές, δύσκολες φυλακές, και ήρθε Σουηδία. Εκεί βρεθήκαμε μαζί, παλέψαμε μαζί, μιλάγαμε μαζί, δουλέψαμε μαζί. Τότε η δουλειά των περισσότερων Ελλήνων ήταν, και ως φοιτητής έκανα και εγώ αυτή τη δουλειά, και ο ίδιος, για να βγάλει το ψωμί του, ήταν να ήμασταν καθαριστές σε πολλά μεγάλα μαγαζιά και εργοστάσια στη Σουηδία, στη Στοχόλμη. Αλλά μαζί ονειρευόμασταν την επιστροφή και βεβαίως οργανώναμε με τον κάθε τρόπο που μπορούσαμε την αντίσταση ενάντια στη Χούντα. Βέβαια, μετά βρεθήκαμε και οικογενειακά, και εγώ με την οικογένειά του βάφτισα το παιδί του, με τη Μίνα βεβαίως στενή συνεργασία και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και έδωσε και την ψυχή του για την αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ σε διάφορα υπουργεία, όπως και βεβαίως και στη μάχη που δώσαμε όταν ήμουν Πρωθυπουργός στη Βουλή, θέλοντας να βοηθήσει τη διαφάνεια, τη δημοκρατία, τις αλλαγές μεγάλες που χρειάστηκε και χρειάζεται ακόμα η χώρα μας. Ακόμα και τώρα, πριν λίγες μέρες, ξέρω ότι πάλευε για ένα ιδανικό, να ενώσει τους λαούς της Μεσογείου, ένα όραμα του Ανδρέα, αλλά θα έλεγα γενικότερα όραμα των λαών της Μεσογείου, μέσα από το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. Είχε πρόσφατα καταθέσει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και της μεσογειακής συνεργασίας. Κάτι που παραμένει και δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο και αυτή την εποχή, που οι εντάσεις του στη Μεσόγειο έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες. Νομίζω ότι ήθελε επίσης πάντα να υπηρετεί την πατρίδα του, την Κρήτη, τα Χανιά, δεμένος με τον τόπο του. Πάντα μιλούσε πολύ ζεστά για τους ανθρώπους της Κρήτης, περήφανος, δημοκράτης, αγωνιστής. Θα το θυμόμαστε και με πολύ μεγάλη συμπόνια για την οικογένειά του, αλλά βεβαίως και αγάπη για τον ίδιο. Μια
εμβληματική προσωπικότητα με πολιτική σκέψη μέχρι τέλους, αρθρογραφούσε μέχρι τέλους. Κλείνοντας, Πρόεδρε, και σε προσωπικό επίπεδο αν θέλετε, τι είναι αυτό το οποίο κρατάτε από το ΣΥΦΙ Βαλιράκη, με λίγες λέξεις. Κρατάω τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την προσήλωσή του σε αρχές, το δημοκρατικό του αγώνα, που πρέπει να μας εμπνέουν. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που από ό,τι έχουν περάσει, ό,τι αγώνες έχουν δώσει, ό,τι δυσκολίες έχουν περάσει, καταφέρνουν να κρατάνε ψηλά τη σημαία των αρχών τους, των αξιών τους, της δημοκρατίας, είναι σίγουρα έμπνευση για όλους μας και για τις νέες γενιές. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.